έχει πια. Και τώρα ποιος θα φέρνει τα παιδιά. Έλα κοντά, έλα μαζί, στο μικροσκόπιο να δεις κι εσύ. Να δεις γυρίνους σαν τρελή, όλα χορεύουν εδώ και εκεί. Να βγουν όλοι μέσα ζητά, μα να ο Άρεο παίρνει αγκαλιά. Ο γρηγορότερος να δω παιδιά, που παίρνει φάρα, βγαίνει μπροστά. Δρόμος ωστός, ξέρει καλά, στην ώρα φτάνει πόρτα χτυπά. Διέρεσε που ξεκινά, και ο τέσσερα, ο κολυφά. Παράξενα που είναι όλα αυτά, κι όμως είναι τόσο απλά. Σιγά σιγά θα αναπτυχθεί, μες στην κοιλιά θα ζεσταθεί. Θα περιμένει και θα ξέρει, πως η μαμά του προστατεύει. Αυτή η τελίτσα την εκεί, την βλέπεις να την είμαστε εμείς. Πες μας γιατί θα είμαστε εδώ, πάλε κασέτα θέλω να δω. Να είμαστε πάλι εδώ. Κοίτα Παύλο τη φωτογραφία αυτή. Είναι της μητέρας σου όταν σε περίμενε. Τι γίνεται γιαγιά όταν είμαστε μικρά μέσα στην κοιλιά της μαμάς? Χαίρομαι που με ρωτάς Άννα, επειδή αυτή είναι η πιο ωραία ιστορία από όλες. Τότε πες τη μας γιαγιά, πες τη μας. Ωραία. Στην αρχή, αμέσως μετά τη γονιμοποίηση, είμαστε ακόμα πολύ μικροί. Κοιτάξτε. Βλέπετε τίποτε? Ναι, εκεί. Κοιτάξτε καλά. Για το μικρό αυτό σπόρο. Είναι έμβριο. Είναι μικρότερο και από κεφάλι καρφίτσας. Και παρόλα αυτά, από εδώ γεννιέται η ζωή. Κοιτάξτε, ετοιμάζεται να χωριστεί στα δύο. Ύστερα στα τέσσερα, ύστερα στα οκτώ, στα δεκάξι και ούτω καθεξής. Σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του μέσα στις σάλπιγγες της μελλοντικής μαμάς. Στο τέλος της διαδρομής, το μικρό αυτό σύνολο από κύτταρα θα φωλιάσει σε μια πτυχή της μήτρας, στην κοιλιά της μαμάς, όπου θα αναπτυχθεί ως τη μέρα της γέννησης. Προσπαθήστε να φανταστείτε. Το μωρό, που στο στάδιο αυτό λέγεται κύημα, μεγαλώνει προστατευμένο μέσα σε μια μαλακή, απαλή φούσκα. Κολυμπάει μετέωρο μέσα σε ένα υγρό, στη σωστή θερμοκρασία, και τρέφεται χάρη στον ομφάλιο λόρο και στον πλακούντα, που το συνδέουν με τη μητέρα του. Το κύημα ζει ακολουθώντας τον ρυθμό της μαμάς και μοιράζεται μαζί της την κάθε στιγμή όλους τους 9 μήνες της εγκυμοσύνης. Το μωρό αντιλαμβάνεται επίσης την παρουσία του πατέρα του. Πράγματι, ακούει τη φωνή του και τις κινήσεις του και είναι σε επαφή με πολλά άλλα πράγματα που συμβαίνουν έξω, με τα καλά και τα άσχημα. Η γλυκιά πίεση ενός χαδιού, λόγω χάρη, το ηρεμεί. Επειδή και αυτό, όπως και εμείς, είναι πολύ ευαίσθητο στη σωματική επαφή. Ύστερα, μια ωραία μέρα, το μωρό είναι έτοιμο. Η μεγάλη στιγμή έχει φτάσει. Η μαμά αισθάνεται στην κοιλιά της συστολές, οι οποίες προοδευτικά ανοίγουν την πόρτα της μήτρας και βοηθούν το μωρό να βγει. Και έτσι αρχίζει ο τοκετός. Μερικές ώρες μετά, να το, κοιτάξτε, ένα καινούριο μωρό έρχεται στον κόσμο. Μετά υπάρχουν ακόμη πολλά, αλλά θα τα πούμε σε λίγο, παιδιά μου. Ωραία, να πάμε παρακάτω. Πες μου, γιαγιά, τι γίνεται μετά τη γέννηση του μωρού? Καλύτερα να καθίσετε, παιδιά μου, γιατί αυτή η ιστορία τραβάει σε μάκρο. Σύμφωνοι, είμαστε έτοιμοι. Αρχίζω αμέσως. Λίγες στιγμές μετά τη γέννηση του μωρού, ο αέρας μπαίνει για πρώτη φορά στους πνεύμονές του και το βρέφος αρχίζει να αναπνέει φυσιολογικά. Συνήθως αυτή η ξαφνική αλλαγή το κάνει να μπήξει μια φωνούλα.
Τότε η μαμά το παίρνει στην αγκαλιά της και το σφίγγει τρυφερά επάνω της. Από ένστικτο το βρέφος αναζητεί το στήθος της μητέρας και όταν το βρει αρχίζει να φυλάζει. Α, τι θαυμάσια στιγμή όταν για πρώτη φορά έχει γύρω του τον μπαμπά και τη μαμά. Αυτή πρέπει να είναι μια από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής. Ύστερα από μερικά λεπτά ο γιατρός ή η μαία ή μερικές φορές ο ίδιος ο πατέρας κόβει με προσοχή τον οφάλιο λόρο που ένωνε το μωρό με τη μητέρα. Το μωρό πρέπει να περάσει αμέσως την πρώτη του εξέταση. Μετρούν το ύψος και το βάρος του και μελετούν τις αντιδράσεις του. Το ξέρετε ότι ένα νεογέννητο έχει ήδη τα ανακλαστικά για να περπατήσει ή ακόμα για να ξεπεράσει εμπόδια. Σε μερικές χώρες, τη στιγμή αυτή, οι γονείς δίνουν στο μωρό το όνομα που έχουν διαλέξει. Εμένα μου αρέσει να σκέπτομαι ότι σε κάποιο σημείο του σύμπαντος ένα μεγάλο χέρι ανοίγει ένα τεράστιο βιβλίο και αφού έχει βουτήξει την πένα του στη συνική μελάνη, προσθέτει ύστερα από πολλά άλλα ονόματα που είναι γραμμένα το όνομα του νεογέννητου. Με συγχωρείς, γιαγιά, το νεογέννητο καταλαβαίνει κιόλας ποιο είναι το όνομά του. Κάποτε πίστευαν πως τα νεογέννητα είναι ικανά μόνο να τρώνε, να κοιμούνται, να κάνουν πιπί και κακά. Σήμερα όμως τα πράγματα αυτά μας κάνουν να γελάμε, επειδή ξέρουμε πια πως τα μωρά επικοινωνούν με το χώρο που τα περιβάλλει από τη γέννησή τους ή ακόμα και πριν. Το βλέμμα, τα χάδια, οι φωνές, οι μυρωδιές, όλα αυτά είναι στοιχεία που μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε βαθιά επαφή ανάμεσα στους μεγάλους και στα μωρά, ακόμα και όταν το παιδί βρίσκεται στην κοιλιά της μαμάς του. Πολύ γρήγορα το μωρό αναγνωρίζει από τον τόνο τη φωνή των γονέων του, όταν προφέρουν το όνομά του. Για το μωρό αυτές οι φωνές είναι καθησυχαστικές. Ακόμη περισσότερο, το μωρό ακούει όλα όσα λένε οι μεγάλοι, έστω και αν αυτοί δεν το αντιλαμβάνονται. Και λίγο-λίγο, καθώς μεγαλώνει, αυξάνεται η γνώση του για τον κόσμο που το περιβάλλει. Και αυτό είναι μια εξαιρετική εμπειρία για το μωρό και για τα πρόσωπα που είναι κοντά του. Ναι, γιαγιά, αλλά τα μωρά κοιμούνται σχεδόν όλη την ημέρα. Αλήθεια, και κλαίνει συχνά. Ναι, το μωρό κλαίει και κοιμάται πολύ. Ύστερα πέσει και κάνει ένα σωρό άλλα πράγματα που εσείς ούτε τα φαντάζεστε. Βλέπετε, ακόμα και όταν κοιμάται το μωρό, κάνει τεράστιες πρόοδους. Γι' αυτό ο ύπνος δεν είναι χαμένος χρόνος. Ενώ ονειρεύεται, το μυαλό του δουλεύει και οι αισθήσεις του πλουτίζουν με χιλιάδες αισθήματα. Εξάλλου, το ίδιο συμβαίνει και σε εσάς. Πάντως, όπως είπες, Παύλο, ορισμένες στιγμές κλαίει και μερικές φορές τριγκλίζει δυνατά. Δεν καταλαβαίνουμε πάντοτε γιατί κλαίει το βρέφος. Μπορεί να πεινάει ή να πονάει κάπου. Ή να είναι λυπημένο ή να θέλει να εκφράσει κάτι, απλώς να είναι κουρασμένο και να θέλει μόνο να κοιμηθεί και να μην τα καταφέρνει. Χρειάζεται χρόνος για να καταλάβουμε τους ρυθμούς μας και τις ανάγκες μας. Και ύστερα, γιαγιά, τι γίνεται? Πόσα πράγματα θέλετε να μάθετε? Μην ανησυχείτε όμως, θα τα πούμε όλα άλλη φορά. Πόσες ωραίες αναμνήσεις το άλμπουμ αυτό είναι μαζεμένες. Α, να κοίταγε λίγο τη φωτογραφία αυτή. Είσαι τόσο περήφανη που φοράς σουτιέν όπως η μαμά σου. Μα αφού δεν έχεις στήθος. Αλήθεια, δεν μου λες, γιαγιά, πότε θα μεγαλώσει το στήθος μου? Α, κάθε πράγμα στον καιρό του, Άννα, λίγη υπομονή χρειάζεται. Έλα τώρα, πες μας. Αρχίζω αμέσως. Όταν είναι μικρά τα κορίτσια δεν έχουν ακόμα σχηματισμένο στήθος. Αλλά κάτω από το δέρμα της φυλής υπάρχει ήδη ο μαστικός ή μαζικός αδένας. Αυτός ο μικρός αδένας θα αναπτυχθεί τη στιγμή της ύβης, δηλαδή της ανάπτυξης, δίνοντας σχήμα στο στήθος. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη πιο σπουδαίο. Όταν μια γυναίκα περιμένει μωρό, το στήθος της μεταμορφώνεται για να ετοιμαστεί να δώσει το γάλα. Η παραγωγή του γάλακτος λέγεται γαλουχία και διαρκεί όλη την περίοδο του θυλασμού. Στη διάρκεια της γαλουχίας, το στήθος γίνεται πραγματικό εργοστάσιο. Στο εσωτερικό του φουσκώνουν πολυάριθμες μικρές σακουλίτσες ή κυψελίδες που παρασκευάζουν το γάλα. Κάθε κυψελίδα διυλίζει λίγο από το αίμα που φέρνει στο στήθος μια αρτηρία και παίρνει από αυτό τις θρεπτικές ουσίες. Σε κάποια άλλη στιγμή, οι ουσίες αυτές μεταμορφώνονται σε σταγόνες γάλακτος που πηγαίνουν προς τη φυλή. Προσοχή όμως, το στήθος δεν είναι αποθήκη. Το γάλα παράγεται μόνο όταν το μωρό πεινάει και φυλάζει. Μόνο για το μικρό μωρό αυτό το εργοστάσιο μπαίνει σε λειτουργία. Δεν μου λες, γιαγιά, το γάλα της μαμάς τι γεύση έχει, ωραία?
Λοιπόν, Παύλο, έχει τη γεύση του γάλακτος, αλλά και τη γεύση του φαγητού που έχει φάει η μαμά. Αν στο πρωινό της έφαγε ψωμί με μέλι, το γάλα της θα έχει γεύση μελιού. Αν έφαγε κανένα πικάντικο φαγητό, το γάλα θα έχει ελαφρά πικάντικη γεύση. Τα πάντα περνούν μέσα από το γάλα. Ζάχαρη, αλάτι, πιπέρι, μυρωδιές, ωραίες και λιγότερο ωραίες. Έτσι το βρέφος όχι μόνο μαθαίνει την ποικιλία των γεύσεων, αλλά και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναγνωρίζει το γάλα της μητέρας του, επειδή η γεύση του είναι μοναδική και η αίσθηση της γεύσης του βρέφους είναι ήδη πολύ ανεπτυγμένη. Γιατί η μητέρα ο θυλασμός είναι βολικό πράγμα. Το γάλα της είναι πάντοτε έτοιμο και ευκολοχώνευτο. Ανταποκρίνεται ακριβώς στις ανάγκες του μωρού, αλλά και το προστατεύει από πολλές αρρώστιες. Και τώρα κοιτάξτε τη φωτογραφία αυτή. Αυτός είσαι εσύ, Παύλο, κολλημένος στο στήθος της μητέρας σου. Μα κάπου εδώ πρέπει να είναι. Α, νάτι, νάτι. Αυτή η φωτογραφία είναι του αδελφού σου στην ίδια ηλικία με σένα, αλλά κοίτα τον, αυτός θυλάζει από τον μπιμπερόν. Και γιατί δεν θυλάζει από το στήθος? Μερικές μητέρες προτιμούν να θυλάζουν το μωρό τους από το στήθος τους. Άλλες χρησιμοποιούν ένα ειδικό μείγμα που εμπλουτίζει και κάνει ευκολοχώνευτο το γάλα της αγελάδας. Η στιγμή του θυλασμού είναι ειδική στιγμή. Γεμάτη αγάπη και τρυφερότητα. Είναι μια γλυκιά ευκαιρία για καλύτερη επικοινωνία. Και μετά, γιαγιά? Α, μετά υπάρχουν ακόμη πολλά, σίγουρα. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Έλα πιο κοντά, Παύλο. Κοιτάξτε, στη φωτογραφία αυτή υπάρχουν όλα τα εγγονάκια μου. Τρία κορίτσια και δύο αγόρια. Και δεν μου λες, γιαγιά, για ποιο λόγο γεννιόμαστε κορίτσια ή αγόρια? Δεν είναι απλό. Για να απαντήσω χρειάζομαι λίγο χρόνο. Έχουμε χρόνο. Τότε καλά. Για να το εξηγήσω πρέπει να γυρίσω πίσω και να σας μιλήσω για τα χρωμοσώματα. Θυμάστε? Στο εσωτερικό του πυρήνα κάθε κυτάρου μας υπάρχουν 46 μικροσκοπικοί κομπιούτερ, οι οποίοι περιέχουν όλα όσα έχουμε κληρονομήσει από τους γονείς μας. Αυτοί οι κομπιούτερ που έχουν εξαιρετική μνήμη είναι τα χρωμοσώματα. Δεν έχουν όμως όλα τα ανθρώπινα κύτταρα 46 χρωμοσώματα. Υπάρχει μια εξαίρεση. Τα κύτταρα που προορίζονται για την αναπαραγωγή. Τα οάρια και τα σπερματοζωάρια περιέχουν μόνο 23 χρωμοσώματα. Όταν ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο συγχωνεύονται για να σχηματίσουν ένα ανθρώπινο αυγό, αυτό σημαίνει ότι ο μπαμπάς προσφέρει τα μισά χρωμοσώματα και η μαμά τα άλλα μισά. Όταν τα δύο μισά ενώνονται και σχηματίζουν ένα πλήρες σύνολο, έχουμε 46 χρωμοσώματα ζευγαρωμένα 2-2. Και αυτός είναι ο μυστικός κώδικας που θα προγραμματίσει το σχηματισμό του μωρού. Τώρα, παιδιά μου, ας παρατηρήσουμε την υπόθεση από λίγο.